πυρ φλογιζόμενον από σβέση είδωρ, και ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτίας. Το νερό σβήνει τη φωτιά και η ελεημοσύνη συγχωρνάει τις αμαρτίες. Είναι, όπως σας είπα, το προτελευταίο χωρίον του τρίτου κεφαλαίου, που μαζί με το τελευταίο χωρίο αναφέρεται, προσέξτε, στην αξία της ελεημοσύνης. Για να συνεχιστεί το θέμα της ελεημοσύνης και στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο τώρα πια θα είναι και το αντικείμενο, το καινούριο που θα έχουμε να αναλύσουμε στα προσεχή μας πρώτα Θεός θέματα, αφού βεβαίως πια τελείωσε το θέμα της περηφανίας κλπ. Αυτοί οι δύο στίχοι, οι τελευταίοι του τρίτου κεφαλαίου, αναφέρονται στον ταπεινόφρονα που είναι σοφός και θέλουν να υπογραμμίσουν την εξής σπουδαία αλήθεια, ότι ο ταπεινός έχει επίγνωση του τροχού της ζωής. Το λέμε, η ζωή είναι ένας τροχός, είναι μια ρόδα, γυρίζει. Εκεί που σήμερα βρίσκομαι πάνω, αύριο βρίσκομαι κάτω. Από το πρωί, λέγει η Σοφία Σειρά, μέχρι το βράδυ αλλάζει ο καιρός. Και έτσι στη ζωή του ανθρώπου αλλάζουν τα πράγματα. Σήμερα είμαι πλούσιος και αύριο είμαι φτωχός. Σήμερα είμαι σε ένα αξίωμα και αύριο το χάνω το αξίωμα αυτό. Και ούτω καθεξής. Σήμερα είμαι υγιής και αύριο δεν είμαι υγιής, είμαι άρρωστος. Όλα αυτά λοιπόν, ή είμαι νέος και αύριο είμαι γέρον. Όλα αυτά ο συνετός, ο ταπεινός άνθρωπος τα λογαριάζει. Και τι κάνει? Ποτέ δεν υποτιμά εκείνον που είναι στην κάτω βόλτα άνθρωπος. Δηλαδή, όταν ο τροχός είναι έτσι που αυτός είναι απάνω και όλος είναι κάτω, δεν υποτιμά το φτωχό, τον άρρωστο, το γέρο, τον ανήμπορο, τον άνθρωπο τον ενδεεί. Ενευρία ενία. Τι κάνει? Τον ελεεί. Γιατί ξέρει ότι ενδέχεται αυτός να βρεθεί στην ίδια θέση. Και πρέπει αυτό να το λέμε πάντοτε και να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Παλιά σας είχα πει, το θυμάμαι. Ασφαλώς όλοι κοιμόμαστε, αγαπητοί μου, στο κρεβάτι. Πιστεύω ότι όλοι κοιμόσαστε στο κρεβάτι σας. Ποιος σας λέγει ότι κάποια φορά στη ζωή σας, σας το έχω πει στη Λάρισα αυτό, κάποια φορά στη ζωή σας δεν θα μπορείτε να κοιμόσαστε σε ένα παγκάκι στο Αλκαζάρ? Εκεί, γιατί δεν θα έχετε σπίτι και γιατί δεν θα έχετε κρεβάτι? Δεν έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι κοιμώνται σε αυτά τα παγκάκια? Ασφαλώς ναι. Γιατί αυτοί δηλαδή είναι χειρότεροι από εμάς. Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Όταν βλέπετε κάποιον και κοιμάται σε ένα παγκάκι, να πείτε, πιθανώς η σειρά μου να έρθει, πιθανώς εγώ να κοιμάμαι σε ένα παγκάκι. Έτσι, όταν κανείς σκέπτεται, είναι ταπεινός. Ο ταπεινός έτσι σκέπτεται. Ο υπερήφανος σκέπτεται, λέει, καλά να είναι η τσέπη μου, καλά να είναι η υγεία μου. Άνθρωπε φτωχέ, αυτά φεύγουν πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Δες με συμπάθεια των άλλων και μετάφερε την κατάστασή του στην κατάστασή σου και πες, εγώ σήμερα είμαι αυτό, αύριο δεν ξέρω τι θα είναι. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος και λογαριάζει και είναι ελεήμων. Βλέπετε από πού βγαίνει η ελεημοσύνη? Μια συνειδητή ελεημοσύνη, πραγματική. Πάντως η έννοια του χωρίου είναι η εξής που σας διάβασα. Αυτό που λέει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος στο 2,13. Ιγαρ κρίσις ανέλεος, τον υπηίσαντι έλεος, κατακαυχάται έλεος κρίσεως. Ότι η κρίσις είναι, λέγει, χωρίς έλεος. Ποια κρίσις? Του Θεού η κρίσις? Όταν θα έρθει να κρίνει τον καθένα να μα πεθαίνει, αλλά και εκείνη η κρίση είναι και η σπουδαία
γιατί οι άλλοι μετά είναι γνωστοί. Αν κρίθηκα δυσμενός, τι περιμένω στη δεύτερη παρουσία? Οι κρίσεις λοιπόν είναι χωρίς έλεος του Θεού για εκείνον που δεν έκανε έλεος στη ζωή του. Κατακαυχάται έλεος κρίσεως. Αντιθέτως μάλιστα, το έλεος κατακαυχάται στην κρίση και της λέγει «σε νικάω». Δηλαδή το έλεος του ανθρώπου, η ελεημοσύνη, η ενευρία, η νία, καυχέται στην κρίση του Θεού, ότι τελικά την νικάει την κρίση του Θεού. Έτσι έχουμε, αγαπητοί μου, την ελεημοσύνη, ενευρία, η νία, που όταν υπάρχει γίνεται αιτία, όπως λέγει το χωρίον και του Ιακώβου και της Σοφίας Σύρα, αιτία να συγχωρούνται οι αμαρτίες του ανθρώπου. Η ευρία λοιπόν έννοια της ελεημοσύνης είναι το ποιό έλεος μετά του πλησίου. Κάνω έλεος με τον πλαϊνό μου, του προσφέρω έλεος, δηλαδή είμαι ο φιλάνθρωπος, είμαι ο φιλέσπλαχνος. Ακόμη σε κάτι πιο πρακτικό, είμαι ο Χριστός, το χρήμα ήταν. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ένας από τους 9 καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι η Χριστότης? Τι είναι αυτή η Χριστότης? Το χρήμα ήταν από το χρήσιμος, να είναι ο άνθρωπος ο χρήσιμος, ο αγαθός, ο χρήσιμος, εκείνος που όταν έρθουν οι άλλοι πλάι μου να αισθάνονται ότι ευεργετούνται ποικιλοτρόπως, μα με λόγο, μα με εξυπηρέτηση, μα με οτιδήποτε. Αυτός είναι ο Χριστός άνθρωπος. Και θα σας έλεγα, αγαπήσατε αγαπητοί μου αυτή την όμορφη αρετή, είναι ωραία αρετή, είναι παιδί της αγάπης. Χριστότης, Χριστότης, το χρήμα ήταν κρίσιμος. Αλλά όπως σας είπα, η ελεημοσύνη συγχωρεί αμαρτίες. Συγχωρεί αμαρτίες όσες και αν είναι, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι οι αμαρτίες μου δεν πρέπει να φτάσουν μέχρι την εξομολόγηση. Μην νομίζετε κανείς ότι αν κάνω ελεημοσύνη εν στενή και εν ευρία ενία. Η στενή έννοια της ελεημοσύνης είναι να ελεώνω φτωχό. Είναι αυτό που λέμε στην καθημερινή μας γλώσσα. Κάνω ελεημοσύνη. Εν ευρία ενία είμαι ο ευεργετικός άνθρωπος. Μην νομίζετε ότι αν κάπως έτσι κάνω θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου χωρίς να εξομολογηθώ. Μην νομίζετε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και δυστυχώς πολλοί το πιστεύουν αυτό, γι' αυτό και συμβαίνει το εξής. Όταν πεθάνει κάποιος άνθρωπος αμαρτωλός ή άπιστος, μασόνος, σου λέει ήτανε φιλάνθρωπος αυτός. Τι λέτε, επειδή το φιλάνθρωπος θα σωθεί εφόσον είχε πάρει διαζύγιο με την πίστη? Προσέξτε, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής μιλούσε για μετάνοια. Όπως ακριβώς άμα πάμε στην εξομολόγηση δηλώνουμε τη μετάνοιά μας και λέμε ότι μετανοούμε για αυτά που κάναμε, δεν θέλουμε να τα ξανακάνουμε πια αυτά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής βεβαίως εκείνησε μετάνοια, αλλά λέγει και το εξής, το οποίο ίσως δεν έχουμε προσέξει επαρκώς. Ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Δεν είναι αρκετό να πεις έχω μετανοήσει, πρέπει να αποφέρεις καρπών άξιων της μετανοίας, καρπών που να είναι ανταπόκριση, να είναι φωνή, να είναι κραυγή της μετανοίας σου. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το, αυτή η έννοια του χωρίου. Εξυλάσσεται αμαρτίας όταν κάνεις ελεημοσύνη. Δηλαδή, είναι ο καρπός ο άξιος της μετανοίας. Και όχι αυτή μόνη της η μετάνοια, συγγνώμη, η ελεημοσύνη,
συγχωρεί αμαρτίες. Όχι. Είναι μερικά πράγματα τα οποία φαινομενικά μοιάζουν ότι έρχονται σε αντίθεση με κάποια άλλα. Δεν είναι αυτό και εν προκειμένου σας το εξήγησα. Έτσι έχουμε θαυμάσια χωρία που ομιλούν σε αυτόν τον καρπόν των άξεων της μετανοίας που συγχωρούν οι αμαρτίες, όπως σας εξήγησα, όταν κανείς είναι άνθρωπος με ελεήμονα καρδία. Λέγει ο 40 ψαλμός: «Μακάριος ο Σιμειών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Ευτυχισμένος εκείνος που αντιλαμβάνεται τον φτωχόν άνθρωπο και τον ενδεεί». Γιατί την ημέρα τη δύσκολη, αυτή η πονηρά ημέρα, μέρα πείνας, κακοπαθίας, αρρώστιας, σε αυτή την δύσκολη μέρα της ζωής του θα τον θυμηθεί ο Κύριος. Γιατί και εκείνος ενεθυμείτο εκείνους που είχαν ανάγκη, κατά θείαν δικαιοσύνη. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή 4,8: «Προπάντων δε τιμησε αυτούς αγάπην εκτενή έχοντες, ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών». Πώς θα καλύψει η αγάπη πλήθος αμαρτιών? Με την έννοια που σας εξήγησα. Διότι η αγάπη είναι το κεφαλάρι, είναι η μάνα του ελέους. Δεν μπορώ να προσφέρω έλεος, χριστότητα κλπ. Δεν έχω αγάπη. Συνεπώς, καλύψει πλήθος αμαρτιών θα γίνει. Αυτή η απόδειξη του καρπού, του αξίου της μετανοίας. Λέγει ο Τοβίτ εις τον Τοβία, όταν τον συμβουλεύει: «Εκ των υπαρχόντων σου πει η ελεημοσύνη, θέμα γαραγαθών θησαυρίζει σε αυτό εις ημέραν ανάγκες». Παιδί μου, λέγει, από τα υπάρχοντά σου να κάνεις ελεημοσύνη. Γιατί με τον τρόπον αυτόν, ακούστε τι ωραίο, αγαθόν θησαυρίζει σε αυτό εις ημέραν ανάγκης. Θέμα αγαθών. Κάτι αγαθό, κάτι σπουδαίο, θησαυρίζεις, βάζεις μέσα στο χρηματοκιβώτιό σου. Όπως ακριβώς βάζουμε στα χρηματοκιβώτια τραπεζογραμμάτια, ομολογίες κλπ. Και τις έχουμε και τις εξαργυρώνουμε και έχουμε χρήματα, παιδί μου, λέει, κοίταξε. Κοίταξε. Θησαυρών, θέμα αγαθών θησαυρίζεις όταν είσαι ελεήμων σε ημέρα ανάγκης. Θυμόσαστε την κατοχή. Θυμόσαστε όλα την άχνηκαν στον αέρα, χαρτονομίσματα και ομολογίες και όλα. Ασφαλώς στο χρηματοκιβώτιο τους οι άνθρωποι είχαν εκείνοι που είχαν σώθηκαν, εκείνοι που είχαν σώθηκαν ενώπιον του Θεού και στη ζωή, εκείνοι που είχαν ακριβώς αυτό το πνεύμα. Μη μου πείτε για τους μαυραγωρίτες, μη μου πείτε ότι σώθηκαν και οι μαυραγωρίτες, δεν θα είχα καιρό να ασχοληθώ με αυτούς, όπως δεν ασχολείται και ο Απόστολος Παύλος με την Ανάσταση των αμαρτωλών, αλλά ομιλεί στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του μόνο με την Ανάσταση των δικαίων. Και λέγει ο σοφός Σιράχ στο 7ο κεφάλαιο στίχος 32: «Και πτωχό έκτινον την χείρα σου ή να τελειωθεί η ευλογία σου». Να πλώσεις τον φτωχό το χέρι σου για να τελειοποιηθεί η ευλογία σου. Ποια ευλογία? Η ευλογία από τον Θεό. Αν θες, λέει, τώρα να σε ευλογήσει ο Θεός, άπλωσε το χέρι σου. Είναι ωραία αυτή, πολύ ωραία αυτή η θέση που έχει ο σοφός Σειρά. Είναι δηλαδή αυτό που είπε ο Κύριος: «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται», στην επικαιόρους ομιλία. Δηλαδή, πραγματικά θα ελεηθώ εάν θα ελεήσω. Θα βοηθηθώ εάν με βοηθήσω. Και η έννοια όλων των όσων είπαμε σε αυτό το ημιστήχιο είναι αυτό που λέγει: ελεημοσύνη εξηλάσσεται αμαρτία.
θα έρθει να συγχωρέσει αμαρτίες η ελεημοσύνη και με τη στενή της και με την ευρεία της έτσι.